Και πάλι επί της Αγίας Τραπέζης έχουμε την θυσία. Είναι ο αμνός του Θεού. Πώς η απόσταση της θυσίας επί της Αγίας Τραπέζης στην Καινή Διαθήκη από την παλαιά θυσία της παλαιάς Διαθήκης εις το θυσιαστήριο του Θεού, εκεί μεν ήταν τα σφάγια, τα αντίτυπα, εδώ θα είναι το πρωτότυπο, αυτό το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Λοιπόν, κατά πρώτο και κύριο λόγο, ο λειτουργών ιερεύς γίνεται να ρίψει ανεδές βλέμμα επάνω εις αυτήν την θυσία, επάνω εις το σώμα και το αίμα του Χριστού που είναι επί του Αγίου Ποτηρίου και του Αγίου Δισκαρίου. Ναι, αγαπητοί. Και ποιο είναι αυτό το ανεδές βλέμμα? Για να το καταλάβουμε, επιτρέψατε μου να πάω λίγο κύκλο. Πώς μπορείς να βλέπεις τη μητέρα σου? Πώς μπορείς να βλέπεις τον πατέρα σου? Πώς μπορείς να βλέπεις την αδελφή σου ή τον αδελφό σου? Πώς μπορείς να τους βλέπεις? Να τους βλέπεις αθώα και καθαρά. Προσέξτε, αθώα και καθαρά. Όταν αυτά τα πρόσωπα θέλουν να τυθούν και να κτηθούν και εσύ πηγαίνεις και κοιτάζεις, πώς βλέπεις? Βλέπεις πονηρά. Βλέπεις αδιάντροπα. Αυτό τώρα είναι το ανεδές μάτι. Το αδιάντροπο μάτι. Δεν τρέπεις να κοιτάς. Μπορείς να δεις την αδελφή σου, τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, αλλά πονηρά. Εάν δεις πονηρά, έχεις ανέδεια πλέον στα μάτια. Τα μάτια σου πλέον δεν τρέπονται. Δηλαδή η ψυχή σου πλέον δεν τρέπεται. Έτσι τώρα εδώ, τα Άγια των Αγίων ήσαν με καταπέτασμα και δεν έβλεπε ποτέ κανείς στα Άγια των Αγίων τίποτε παρά μόνο στο αρχιερεύς, και αυτός μόνο μία φορά το χρόνο και ποτέ χωρίς να κρατά αίμα ζωών από την θυσία προς ραντισμόν. Εσύ τώρα σηκώνεις το καταπέτασμα των Αγίων των Αγίων και κοιτάζεις μέσα. Γιατί το κάνεις αυτό? Και ποιο είναι το καταπέτασμα? Το καταπέτασμα, αγαπητοί μου, ξέρετε ποιο είναι στην θυσία της Καινής Διαθήκης? Το καταπέτασμα είναι το ψωμί και το κρασί. Δηλαδή, είπα ψωμί, είπα κρασί. Δηλαδή, λες, τι είναι αυτό επάνω στα διατράπεζα? Ψωμί, τι είναι αυτό? Κρασί. Και δεν βλέπεις, διότι όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ομιλεί περί της σαρκός αυτού, του Χριστού, του τέστη, του καταπετάσματος. Λέει ότι η σάρκα του Χριστού ήταν το καταπέτασμα της θεότητος. Όπως το καταπέτασμα, κουρτίνα θα πει καταπέτασμα, έκρυπτε τα Άγια των Αγίων, έτσι και η σάρκα του Χριστού κρύπτει την θεότητα. Αλλά τώρα εσύ λες, τι είναι αυτό το καταπέτασμα? Κρασί και ψωμί. Δηλαδή τι λες τώρα, το να πεις είναι κρασί και ψωμί? Ρίπτης ανεβή οφθαλμών. Ποιος είναι ο ανεβής οφθαλμός εδώ? Ο ορθολογισμός σου, η απιστία. Το να πεις δηλαδή ότι αυτά δεν είναι τίποτα, είναι κρασί και ψωμί. Αγαπητοί, είναι φοβερή η αμαρτία. Δεν υπάρχει φοβερότερη αμαρτία από την αμαρτία αυτή. Σας το λέγω ειλικρινά. Ούτε ο φόνος, ούτε η μοιχεία, ούτε η πορνεία, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμαρτία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τόσο μεγάλη όσο αυτή. Απλούστατα, διότι όλες αυτές που ανέφερα τις αμαρτίες αποτείνονται στον συνάνθρωπό μας, ενώ αυτή η αμαρτία αποτείνεται στο Θεό. Δεν θέλω να πω για εκείνο τον πονηρό λογισμό που θα έρθει και που έρχεται και που θα παρακαλέσω να μην θορυβηθείτε, που θα πει στον άνθρωπο, για κοίταξε τι είναι αυτό. Αλλά εσείς πείτε, ο Θεέ μου, βοήθησέ με, συγχώρεσέ με. Είναι αλότριος ο λογισμός αυτός. Είναι ξένος. Δεν είναι δικός μου. Είναι δαιμονικός. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα είναι εκείνο που εγώ θα αρχίσω να περιεργάζομαι και να λέγω, και τι είναι αυτό, και τι είναι, και τι είναι εκείνο, και δεν βαριέσαι. Ψωμί και κρασί μας δίνει ο παπάς. Και σπουδαίο πράγμα είναι. Σας βεβαιώνω, αυτό δεν είναι αμαρτία, είναι ασέβεια. Και η ασέβεια αντιδιαστέλλεται από την αμαρτία ως αμαρτία αποτυνωμένη στο Θεό. Γι' αυτό
ο διάκονος στην αρχαία εκκλησία έβγαινε να πει ότι κανείς που θα είχε απιστία δεν έπρεπε να προσέλθει να κοινωνήσει. Γι' αυτό λέγει ο ιερεύς καλώντας τώρα, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Είναι δύο στοιχεία. Η πίστης και ο φόβος του Θεού αναφέρονται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Και η αγάπη αναφέρεται στον πλησίον. Αλλά αναφέρεται, αν θέλετε, και στον Θεό. Πρωτίστως είναι η πίστης εδώ. Μη προσέλθεις να κοινωνήσεις άμα έχεις απιστία. Είναι μεγάλη αμαρτία. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό θέλει να τονίσει όταν λέγει ότι γι' αυτό πεθαίνουν, αρρωσταίνουν αρκετοί και πεθαίνουν μερικοί, γιατί δεν διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Εκεί αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος δεν αναφέρεται τόσο στις γενικές μας αμαρτίες, όσο αναφέρεται στο θέμα της απιστίας. Διότι λέει σαφώς ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν διακρίνει κανείς το σώμα του Κυρίου. Ότι δηλαδή δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού.